Σε ένα τεράστιο πρόβλημα τώρα, αυτό των ενοικίων. Σε απόγνωση βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες ενοικιαστές που βλέπουν τις τιμές στα ενοίκια να έχουν πλέον εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές περιοχές ζητούν ακόμη και 800 ευρώ για ένα σπίτι 50 τετραγωνικών. Τα νέα Σαββατοκύριακα που αλείπτουν σήμερα ότι γίνονται ενοικιάσεις γραφείων, ακόμα και με την ώρα, προκειμένου να πέσει το κόστος σε δικηγόρους και ψυχολόγους. Εκεί που μένω, κάτω από 800 ευρώ 50 τετραγωνικά δεν βρίσκεις. Είναι πανάκριβα. Τίποτα, τρύπες. Ανηφόρα δίχως τέλος τραβούν τα ενοίκια των κατοικιών στη χώρα μας. Κάτι που εξελίσσεται σε μείζον πρόβλημα για όσους ψάχνουν σπίτι. Μεγάλη δυσκολία για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε ένα τόσο μεγάλο ποσό που απαιτούν για τα ενοίκια. Είναι απλησίαστες, ναι, ειδικά με τους μισθούς που παίρνουμε. Είναι απλησίαστες. Οι τιμές των ενοικίων πλέον χαρακτηρίζονται εξωπραγματικές, ακόμη και για παλιά μικρά σπίτια. Πρέπει να δώσει, νομίζω, το 50% του μισθού του για έναν μέσο εργαζόμενο, δηλαδή και παραπάνω από το 50%. Δηλαδή, μόνος του δεν μπορεί να ζήσει πλέον κάποιος. Σημαντικός παράγοντας είναι το γεγονός ότι πλέον βλέπουμε, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές του νομού Αττικής, μια ραγδαία αύξηση της δυναμικής του βαϊχρόνου μισθώσεων. Ενδεικτικά στην περιοχή του Νέου Κόσμου, το 2020, σπίτι 72 τετραγωνικών ενοικιαζόταν για 550 ευρώ, ενώ τώρα κοστίζει 720. Στους αμπελόκηπους, διαμέρισμα 92 τετραγωνικών από 590 ευρώ έχει σκαρφαλώσει στα 800 ευρώ το μήνα. Τα ενοίκια είναι απλησίαστα, είναι ουτοπικά. Το 2018 η αγορά γύρισε για πρώτη φορά ανωδικά μετά από μια μακρόχρονη κρίση. Από τότε σε ορισμένες περιοχές μπορούμε να βρούμε ότι οι τιμές των ενοικίων έχουν έως και διπλασιαστεί, ενώ σε άλλες περιοχές έχουν ανέβει 50 με 60%. Βρισκόμαστε σε ένα καθαρά ανωδικό στάδιο του κύκλου των ακινήτων. Οι απλησίαστες τιμές των ενοικίων επηρεάζουν άμεσα και τις επαγγελματικές στέγες. Αποκαλυπτικό είναι το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα Σαββατοκύριακο», όπου δικηγόροι, ψυχολόγοι και άλλοι αυτοαποσχολούμενοι φαίνεται πως καταφεύγουν σε λύσεις ανάγκης, όπως είναι η ενοικίαση χώρου, ακόμη και με την ώρα. Πλέον πάρα πολλοί νέοι, ιδιαίτερα δικηγόροι, ψυχολόγοι, δηλαδή αυτοαπασχολούμενοι κυρίως, μπαίνουν σε διαδικασία να βρουν έναν χώρο, έστω με την ώρα, με την ημέρα ή ακόμα και με το μήνα. Σύμφωνα με μεσητικά γραφεία, το κόστος της ενοικίασης σε συγκρότημα ημερήσιων γραφείων ποικίλει ανάλογα με την περιοχή.